Παιδάκια. Έλα. Γεια σας. Καλώς. Άργησα λίγο. Δεν πειράζει, όμως ξέρετε γιατί. Έχω απίστευτα νέα, παιδιά. Θα κάνω δίδυμα. Έλα ρε Μαρία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Είμαι σοκαρισμένη ακόμα, έτσι. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Και δεν ξέρω κιόλας αν πρέπει να το λέω ακόμα. Γιατί, σε ποιο μήνα είσαι? Δεν ξέρω. Δεν έκανες υπέρηχο. Υπέρηχο, όχι. Δεν έχει η κυρία Ευτυχία υπέρηχο. Η κυρία Ευτυχία? Ναι, η κυρία Ευτυχία που μένει στη διπλανή πολυκατοικία. Αυτή που ρίχνει τα χαρτιά και λέει το καφέ. Παιδιά, θα κάνω δίδυμα. Και όχι μόνο. Θα παντρευτώ κιόλας! Τι ξέρετε τι άλλο μου είπε? Μου είπε μάλιστα ότι αυτός που θα παντρευτώ είναι ήδη γνωστός μου. Και όχι μόνο, είναι και πολύ καλός φίλος μου. Γι' αυτό κανονίστε. Ένας από τους τρεις σας θα είναι. Ναι, Μαρία, μην κοίτασε εμένα, δεν παίζει με τίποτα. Ούτε εμένα, δε. Καλά, εντάξει, ηρεμήστε. Ξέρω ποιος είναι. Είμαι σίγουρη ότι είναι ο Σίλας. Οπα. Τι λες ρε Μαρία, ποιος Σίλας, ο Σίλας, 5 χρόνια είμαι με το Σίλα. Ναι, αλλά εσύ μου είπες ότι τελευταία δεν τα πάτε καλά μεταξύ σας. Είπες εσύ ότι τώρα τελευταία δεν τα πάμε καλά μεταξύ μας? Όχι, αγάπη μου, όχι, γυναικείες κουβέντες τώρα, τι, έτσι να κάτι θα είχα κάτι. Μαρία! Εγώ πάω να πάρω ποτάκια. Έρχομαι κι εγώ. Να σας πω και τι άλλο μου είπε. Ότι έχω, λέει, και καλλιτεχνική φλέβα. Καλά, πράγμα το οποίο το ήξερα, αλλά μου είπε τώρα η κυρία Ευτυχία. Είπες ότι... εσύ ότι δεν τα πάμε καλά μεταξύ μας. Κρίμα. Κρίμα, γιατί εγώ είχα και σκοπό σήμερα να... Τι, Σίλα μου. Είχα σκοπό να σου ζητήσω... Άστο τώρα, αφού... Τι, πες μου. Να σου ζητήσω να με παντρευτείς. Σίλα μου, γλυκές. Ναι, αλλά έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα... Μαρία, θες να με παντρευτείς? Σίλα μου, γλυκέ! Ναι! Πάμε όμως γρήγορα σε ένα γιατρό! Μισό, τι να κάνω στο γιατρό? Κοίταξε, η κυρία Ευτυχία μου το είπε ξεκάθαρα, θα χάσω τον άντρα μου από κάποια σοβαρή ασθένεια. Γι' αυτό πάμε, σου λέω. Τότε περίμενε, γιατί... Γεωργία!